Πάμε να δούμε και αυτό το θεματάκι εδώ πέρα, αρκετά εύκολο. Μου ζητάει να κάνω μερικές πράξεις στο οχταδικό και στο δεκαεξαδικό και βέβαια προσθέσεις, το οποίο κάνει τη ζωή μου αρκετά εύκολη. Οπότε πάμε στο υποερώτημα 1, όπου κάνω μία πρόσθεση στο δεκαδικό. Γράφουμε καθέτους τους δύο αριθμούς, 42,574,1 λοιπόν ένας αριθμός και ο άλλος αριθμός 57,421,7. Και επίσης θα επικουρηθώ εκεί που θα το χρειαστώ από το πινακάκι το οποίο έχουμε συζητήσει για την πρόσθεση των αριθμών. Να κάνω λοιπόν εδώ το πίνακα για το οχταδικό και έχουμε λοιπόν ότι αν το άθροισμα των στοιχείων βγει από το 0 έως και το 7 δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 λοιπόν. Αντίθετα όμως αν το άθροισμα βγει παραπάνω, δηλαδή βγει 8, 9 κτλ, τότε έχουμε πάντα κρατούμενο 1 και αποτέλεσμα τον αντίστοιχο αριθμό, αυτό που κάνω τώρα σε αντιστοίχηση, έτσι, στο 8 το 0, στο 9 το 1, στο 11 το 2 κτλ. Ό,τι χρειαστώ στην πράξη θα το κάνω αμέσως μετά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Έχουμε 1 και 7, 8. Οπότε το άθροισμα βγαίνει το 8 αυτό που έχω γράψει. Κάνουμε την προβολή. 0 είναι λοιπόν το αποτέλεσμα. Και έχουμε και κρατούμενο 1. 1 και 4, 5 και 1, 6. Εδώ πέρα δεν έχουμε κρατούμενο. Οπότε συνεχίζω. 7 και 2, 9. Έχουμε αποτέλεσμα από το πινακάκι 1 και μεταφέρω και το κρατούμενο. 1 και 5, 6 και 4, 10. Το αποτέλεσμα που έχω γράψει είναι 2. Και μεταφέρω και το κρατούμενο, 1 και 2, 3 και 7, 10. 10 το αποτέλεσμα, άρα λοιπόν 2 το αποτέλεσμα το οποίο έχω. Και μεταφέρω και το κρατούμενο, 1 και 4, 5 και 5, 10. Το αποτέλεσμα είναι 2 και μεταφέρω και το κρατούμενο. Και έχω τελικό αποτέλεσμα αυτό εδώ τον αριθμό. Πάντα μαζεύουμε το αποτέλεσμά μας στο τέλος. Συνεπώς αυτό που κάναμε είναι ότι πρόσθεσα τον αριθμό 45274,1 του οχταδικού συστήματος με τον αριθμό 57421,7 του οχταδικού και το αποτέλεσμα τελικό είναι 1222,16 του οχταδικού συστήματος. Δεν βάζω το δεκαδικό μέρος γιατί βγήκε αποτέλεσμα 0. Πάμε να κάνουμε και την ίδια δουλειά τώρα για το δεκαεξαδικό σύστημα αρρύθμισης. Οι δύο προσθετέοι είναι α1f1,1. Και επίσης έχω με κριτήριο την υποδιαστολή, τον γράφω έτσι, d6f.ε. Αυτούς τους δύο λοιπόν αριθμούς πρέπει να προσθέσω. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε λίγο το πινακάκι, να το διορθώσουμε μάλλον για να είναι πλέον για το δεκαεξαδικό το πινακάκι του προχείρου μας. Συνεπώς συνεχίζω το 8, το 9, το 10 μέχρι και το 15 θα φτάσω. Το 12, το 13, το 14 και το 15. Το 10 είναι το α, το 11 είναι το β, το 12 είναι το σ, το 13 είναι το ντ, το 14 είναι το ε και το 15 είναι το f. Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε, αν το άθροισμα βγει 16 το αποτέλεσμα θα είναι 0 με ένα κρατούμενο, 17 το αποτέλεσμα θα είναι 1 με ένα κρατούμενο, 18 το αποτέλεσμα θα είναι 2 με ένα κρατούμενο, 19 το αποτέλεσμα θα είναι 3 με ένα κρατούμενο και θα συνεχίσω αναλόγως με ό,τι θα χρειαστώ στην πράξη. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στην καταγραφή. Κάνω το άθροισμα λοιπόν, προσθέτω το 1 με το ε, 1 και 14 δηλαδή. Μας κάνει 15 το οποίο είναι στην πρώτη στήλη, άρα λοιπόν έχω αποτέλεσμα F. Συνεχίζω, πηγαίνω αριστερά, προσθέτω το F, το 15 δηλαδή με το 1, 15 και 1 μου κάνει 16. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα είναι 0 και έχω και ένα κρατούμενο. Προσθέτω τώρα το 1, προσοχή, με το F που είναι το 15 και με το 6, άρα έχω 1 και 15, 16 και 6, 22. Άρα πρέπει να συνεχίσω λίγο στην καταγραφή μου, να φτάσουμε στο 22, 20, 21, 22. Και έτσι λοιπόν βγάζω το αποτέλεσμα είναι 6 και έχω επίσης και ένα κρατούμενο. Πάω στην επόμενη στήλη, 1 και 1, 2 και το D είναι το 13, οπότε 2 και 13 μας κάνει 15. Είναι στην πρώτη στήλη, άρα λοιπόν το αποτέλεσμα είναι F και ολοκληρώνεται βεβαίως κατεβάζοντας και το άλλο, δεν έχουμε κρατούμενο, δεν έχουμε κάτι, άρα το αποτέλεσμα είναι ο αF60F. Άρα μαζεύουμε και το τελικό μας αποτέλεσμα, έχουμε ότι ο α1f1.1 του δεκαεξαδικού συστήματος αρρύθμισης, του προσθέτω το d6f.ε του δεκαεξαδικού συστήματος αρρύθμισης και το αποτέλεσμα είναι αf60.f του δεκαεξαδικού συστήματος αρρύθμισης.